Ακολουθώντας το φως του ήλιου, αφήσαμε πίσω μας τον παλαιό κόσμο. Χριστόφορος Κολόμβου. Κεφάλαιο 4. Ένας νέος κόσμος. Από την αρχαιότητα ήταν γνωστό ότι η γη ήταν σφαιρική. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν παρατηρήσει ότι πρώτα χάνεται η βάση του πλοίου στον ορίζοντα και έπειτα το κατάρτι του. Και όλα είχαν καταγραφεί από τον Αριστοτέλη. Ο Ερατοσθένης είχε μάλιστα υπολογίσει και την περιφέρεια της γης με επιτυχία. Ενώ όμως αυτά ήταν κοινή γνώση για τους λόγιους της εποχής, οι διαφορετικές μονάδες μέτρησης ανά τους αιώνες είχαν δημιουργήσει διαφωνίες. Με τις εκτιμήσεις αυτές, ένας νεαρός γενοβέζος θαλασσοπόρος, ο Χριστόφορος Κολόμβος, ήταν πεπισμένος ότι μπορούσε να φθάσει στην Ανατολή πλέοντας από τη Δύση. Με τις ιδέες αυτές, ο Κολόμβος άρχισε να επισκέπτεται βασιλείς, ζητώντας τη στήριξή τους για το σχέδιό του. Αρχικά επισκέφτηκε την Πορτογαλία, όπου τον απέρριψαν. Στράφηκε τότε στο φτωχό βασίλειο της Ισπανίας και στους μονάρχες του, τον Φερδινάνδο και την Ισαβέλα. Ο Φερδινάνδος και η Ισαβέλα ήταν αρκετά απασχολημένοι. Προσπαθούσαν να ολοκληρώσουν την Ρεκονκουίστα και να επανακτήσουν την Ισπανία από τους Άραβες. Δεν πίστεψαν ιδιαίτερα τις απόψεις του Κολόμβου, αλλά φοβούμενοι ότι θα τους κλέψουν άλλοι τα πρωτεία, τελικά του έδωσαν 3 πλοία. Χωρίς να το ξέρουν, με την απόφαση αυτή θα μετέτρεπαν τη φτωχή και κατεστραμμένη από τους πολέμους Ισπανία σε αυτοκρατορία. Η τεχνολογία στην ναυτιλία είχε αναπτυχθεί ραγδαία στην αναγέννηση. Νέες εφευρέσεις, όπως η πηξίδα, και νέα είδη πλοίων, ικανά να ταξιδεύουν στους ωκεανούς, όπως η καραβέλα, άνοιξαν τον δρόμο για μεγάλα ταξίδια σε θάλασσες που μέχρι τον Μεσαίωνα κανείς δεν θα τολμούσε να ξανοιχτεί. Ο Κολόμβος, το 1492, ξεκίνησε με τον στολίσκο του, πλέοντας ανατολικά. Πέρασε τα Κανάρια νησιά και ξανύχθηκε στον ωκεανό. Ο ίδιος πίστευε ότι θα έφτανε στην Ιαπωνία, που είχε ακούσει από τον Μάρκο Πόλο, ή έστω στην Κίνα. Όσο όμως ταξίδευε, δεν έβρισκε καμία γη ή νησί και οι ναύτες του απελπίζονταν. Ύστερα από 36 ημέρες όμως, βρέθηκε μπροστά σε ένα σύμπλεγμα νησιών, στις Μπαχάμες. Επειδή νόμισε ότι είχε παραστρατήσει και ότι είχε φτάσει στην Ινδία, και επειδή οι ντόπιοι ήταν σκουρόχρωμοι στο δέρμα τους, αποκάλεσε τους ντόπιους Ινδιάνους. Και έτσι όλοι οι Ιθαγενείς ονομάστηκαν Ινδιάνοι, παρόλο που δεν είχαν καμία σχέση με την Ινδία. Σύντομα επέστρεψε στην Ισπανία, ανακοινώνοντας την ανακάλυψή του. Εκεί τον περίμενε υποδοχή ήρωα, τίτλοι και περαιτέρω στήριξη. Πλέον, οι Ισπανοί είχαν ανακαλύψει τον δρόμο για τις Ινδίες σε μόλις 2 μήνες. Ή τουλάχιστον έτσι νόμιζαν όλοι. Σταδιακά, όλο και περισσότερα ταξίδια προγραμματίστηκαν και οι Ισπανοί εγκαταστάθηκαν στην Ισπανιόλα και την Κούβα. Ένας νέος κόσμος είχε ανακαλυφθεί. Οι Πορτογάλοι, θορυβημένοι από τα πρωτεία των Ισπανών, άρχισαν και εκείνοι ταξίδια. Αντί να πλεύσουν ανατολικά, κινήθηκαν νότια, προς την Αφρική. Ο Βαρθολομαίος Δίας έφτασε στο ακροτήριο της Καλής Ελπίδας το 1488. Ο Βάσκο ντα Γκάμα διέπλευσε τον Ινδικό ωκεανό το 1498 και ο Μαγκελάνος ολοκλήρωσε τον πρώτο περίπλου της γης το 1521, αν και ο ήλιος σκοτώθηκε στο ταξίδι. Με βάση την αναπτυγμένη τους ναυτιλία, Ισπανοί και Πορτογάλοι πλούτησαν από το εμπόριο. Πλέον, δεν εξαρτώνταν από τους χερσαίους δρόμους του μεταξιού για το εμπόριο με την Ασία. Ο κεντρικός ρόλος του εμποριού που είχε η Κωνσταντινούπολη χάθηκε και η θέση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υποβαθμίστηκε. Δεν χρειαζόταν να περάσουν από τα εδάφη της, ούτε να πληρώσουν φόρους. Η θάλασσα ήταν ανοιχτή και αφορολόγητη.
ξέσπασμα του θαλάσσιου εμπορίου, η ανάγκη για χρηματοδότηση και για διαμοιρασμό των κινδύνων πυροδότησαν τη δημιουργία μιας νέας οικονομικής θεωρίας, του καπιταλισμού. Ο ανταγωνισμός για τα κέρδη ανάμεσα στις διάφορες εμπορικές επιχειρήσεις, η αύξηση της προσφοράς από τους νέους εμπορικούς δρόμους και η μαζική χρηματοδότηση εμπορικών αποστολών έκαναν την εμφάνισή τους. Η άνοδος του θαλάσσιου εμπορίου μετατόπισε την οικονομία από την αγροτική παραγωγή στην ναυτιλία. Σύντομα, όλα τα κράτη άρχισαν να επενδύουν μαζικά στην ναυσιπλοεία και να ανταγωνίζονται το ένα το άλλο. Όσα επέλεξαν τον δρόμο της θάλασσας μετατράπηκαν σε αυτοκρατορίες. Πρώτα η Ισπανία και η Πορτογαλία. Ύστερα η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία και η Ολλανδία αναδείχθηκαν σε ισχυρότατα κράτη. Ταυτόχρονα, οι Ευρωπαίοι ήρθαν σε επαφή με τους ιθαγενείς πολιτισμούς. Στο Μεξικό κυριαρχούσε η αυτοκρατορία των Αστέκων, ένα κράτος 6 εκατομμυρίων ανθρώπων. Στα Ανατολικά, στη Χερσόνησο του Ιουκατάν, βρίσκονταν η χώρα των Μάγια. Στα Νότια, πέρα από τον Παναμά, στα όρη των Άνδεων, ορθωνόταν η αυτοκρατορία των Ίνκας. Αν όμως η εποχή ήταν υπέροχη για τους Ισπανούς, δεν ήταν το ίδιο για τους Ιθαγενείς. Χωρίς την τεχνολογική γνώση των Ευρωπαίων, χωρίς ισχυρά κεντρικά οργανωμένα κράτη και χωρίς αντισώματα στις ασθένειες από την Ευρώπη, οι Ιθαγενείς σύντομα εξαφανίστηκαν. Όσοι δεν πέθαναν από τις αρρώστιες, έγιναν δούλοι των Ισπανών και πέθαναν από την εξαντλητική εργασία στις φυτείες τους ή από τα πυροβόλα όπλα τους. Το 1521, ο Ερνάν Κορτές, με μόλις 500 Ισπανούς κονκισταδόρες και 11 πλοία, εκμεταλλευόμενος τις εσωτερικές διαμάχες και την τεχνολογική υπεροπλία των Ευρωπαίων, κατέκτησε την αυτοκρατορία των Αζδέκων των 6 εκατομμυρίων και ίδρυσε την αποικία του Μεξικού στο όνομα της Ισπανίας. 2 χρόνια αργότερα, το 1523, ήταν η σειρά των Μάγια. Μέχρι το 1546 σχεδόν όλοι είχαν υποταχθεί στους Ισπανούς. Οι Ισπανοί όμως δεν σταμάτησαν εκεί. Το 1532, με μόνο 200 άνδρες, 67 άλογα, 2 κανόνια και περίσσια πονηριά, ο Φρανσίσκο Πιζάρο συνέτριψε τον βασιλιά Αταχουάλπα στην Καχαμάρκα, κατακτώντας την αυτοκρατορία των Ίνκας στο όνομα της Ισπανίας. Σταδιακά, οι Πορτογάλοι θα κατακτούσαν την Ανατολική Λατινική Αμερική, γεμίζοντάς την με τις αποικίες τους. Το ρίσκο του Φερδινάνδου και της Ισαβέλας είχε αποδώσει. Νέες αποικίες δημιουργούνταν συνεχώς στην Αμερική. Νέες καλλιέργειες, όπως η πατάτα, η ντομάτα και το καλαμπόκι, ήρθαν στην Ευρώπη. Συνήθειες όπως ο καφές ή ο καπνός άρχισαν να εμφανίζονται στους Ευρωπαίους. Όλες αυτές οι μεταφορές ονομάστηκαν Κολομβιανή Ανταλλαγή. Ο πλούτος της Αμερικής σε χρυσάφι και πρώτες ύλες ήταν αδιανόητος. Τα ορυχεία σημείου του νέου κόσμου μετέτρεψαν τη φτωχή Ισπανία στην υπερδύναμη της εποχής, επιτρέποντάς της να χρηματοδοτεί πολέμους συνεχώς εναντίον των αντιπάλων της. Και οι Ισπανοί είχαν αρκετούς αντιπάλους, διότι ο νέος κόσμος είχε φέρει μια νέα εποχή, την εποχή των αυτοκρατοριών.